Όσο αυξάνονται τα κρούσματα κορονοϊού, τόσο περισσότερο πιέζεται το σύστημα υγείας και στην Κρήτη. Σύμφωνα με τους εργαζόμενους στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, έχουν γεμίσει με περιστατικά COVID οι ΜΕΘ του νοσοκομείου, με αποτέλεσμα ασθενείς με άλλα νοσήματα να νοσηλεύονται σε κοινά κρεβάτια. Τις τελευταίες μέρες, λόγω αν θέλετε, της μετατροπής της μονάδας εντατικής θεραπείας στο μεγαλύτερο μέρος σε μονάδα εντατικής θεραπείας COVID, περιστατικά διασυλλομένα βρίσκονται σε απλούς θαλάμους κλινικών. Εχθές είχαμε ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα στο Ηράκλειο. Δεν ξέρω αν τα ακούσατε. Ένας άνθρωπος του μπήκε σιδερόβεργα, δηλαδή σοβαρή υπόθεση. Λοιπόν, μεταφέρθηκε στο Παγνί. Έχετε υπόψη σας πού ακριβώς μετά την αφαίρεση σιδερόβεργας νοσηλεύτηκε? Εγώ πληροφορήθηκα ότι ο συγκεκριμένος ασθενής για κάποιες ώρες νοσηλεύτηκε στην ανάληψη του νοσοκομείου, στο ανασυλλογικό τμήμα, γιατί δεν υπήρχε κρεβάτι εντατικής θεραπείας και προφανώς δεν υπάρχει και μονάδα αυξημένης φροντίδας. Εδώ αντιλαμβάνομαι ότι οι ΜΕΘ όλες σιγά σιγά μετατρέπονται μόνο σε ΜΕΘ COVID. Αυτός είναι ο σχεδιασμός, ο δεύτερος ή ο τρίτος, σε ποιο επίπεδο μιλάμε. Ουσιαστικά να μετατρέπονται ολόκληρες μονάδες σε μονάδες COVID. Γιατί δεν έχει προβλέψει η πολιτεία ακόμα και αυτές τις δωρεές που είχαν δοθεί στα διάφορα νοσοκομεία να είχαν ξεκινήσει στην ώρα τους. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Παγνί, οι κλινικές συρρυκνώνονται για την νοσηλεία των ασθενών με κορονοϊό, τα χειρουργεία πάνε προς τα πίσω και οι υγειονομικοί έχουν γίνει λάστιχο προκειμένου να μην καταρρεύσει το σύστημα. Αυτή τη στιγμή και με τη μείωση των χειρουργείων και τη μείωση των εξωτερικών ιατρίων, οι λίστες αναμονής θα δείτε το επόμενο διάστημα πώς θα μεγαλώσουν. Εδώ υπάρχουν αναφορές ότι υπάρχει λίστα χειρουργείου που υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν να χειρουργηθούν για σοβαρά προβλήματα που θα χρειαστούν κρεβάτια εντατικής θεραπείας και δεν υπάρχουν. Πάντως, σε επικοινωνία με το διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του σωματείου, αρνούμενος ωστόσο να προχωρήσει σε δημόσια δήλωση. Παρουσιάζεται από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια και από τις διοικήσεις μια απατηλή εικόνα ετοιμότητας ενίσχυσης των νοσοκομείων. Απόψεων που λέει ότι θα ξεπεράσουμε τα προβλήματα χωρίς ιδιαίτερη πίεση. Αυτά δεν αποτυπώνονται στην πραγματικότητα που ζούμε εμείς και οι ασθενείς. Τις συνθήκες πίεσης και πως αυτές γίνονται αντιληπτές στους εργαζόμενους, τους ασθενείς και την κυβέρνηση, περιγράφει σε επιστολή της η διευθύντρια της παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Όπως σημειώνει η Ελένη Ιωαννίδου, οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία έχουν βάλει πλάτη εις βάρος ακόμα και της ίδιας της ποιότητας της δουλειάς τους, προκειμένου οι ασθενείς να μην νιώσουν την ανεπάρκεια των υποδομών και να μην φτάσει η στιγμή που θα βρεθούν κάποιοι εκτός φροντίδας, εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας, εκτός δυνατότητας νοσηλείας. Η κυβέρνηση τα ξέρει πολύ καλά όλα αυτά. Τα ήξερε από το πρώτο κύμα και τα άφησε να γίνουν. Το ζήτημα είναι ότι επιλέγει να παίξει αυτό το βρώμικο παιχνίδι στην πλάτη των εργαζομένων. Γιατί γνωρίζει καλά πως οι γιατροί του ΕΣΥ δεν θα αφήσουν κανένα να πεθάνει. Θα εξαντλήσουν τις δυνάμεις τους φροντίζοντας τους ασθενείς τους. Δεν θα κοιτάξουν ωράρια και θα κάνουν ό,τι μπορούν. Τι δεν μπορούν να κάνουν? Να αυξήσουν τις κτηριακές και εξοπλιστικές δυνατότητες του συστήματος. Μπορούν να δουλεύουν σε οριακές συνθήκες ένας γιατρός ανά 7 κρεβάτια ΜΕΘ, αλλά δεν μπορούν να ανοίξουν κρεβάτια.